χάρη, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι με απίστευτη ένταση. Νομίζω έτσι, έτσι το είδαμε σίγουρα εμείς έξω από το γήπεδο, αλλά νομίζω και για εσάς αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Πολύ δύναμη, πολλά φάουλ, κρίσιμο παιχνίδι. Κρίσιμο παιχνίδι, η ένταση, το πάθος, μονομαχίες πολλές. Αυτοί οι τομείς κυριάρχησαν στο παιχνίδι. Το αγωνιστικό κομμάτι και το τακτικό, θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ειδικά ήμασταν καλύτεροι. Στη συνέχεια ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, μοιρασμένο και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε προηγηθεί στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Θα μπορούσαμε να έχουμε δεχτεί και το πέναλτι. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Εντάξει, για την Ομόνια υπάρχει αυτό το σερί που σίγουρα έχεις ακούσει χωρίς νίκη κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και σίγουρα το συζητούσατε όλη την εβδομάδα, αλλά καθαρά αγωνιστικά νομίζω ότι αυτό που κερδίζει σήμερα η Ομόνια είναι το ότι αντιμετώπισε την ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα τελευταία χρόνια στα ίσα και αυτή η διαφορά δεν υπάρχει τουλάχιστον στο γήπεδο, δεν υπήρχε σήμερα. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το πω εγώ, η Ομόνια είναι μεγάλη ομάδα. Κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνει για μεγάλα πράγματα. Προσπαθούμε αυτό να κάνουμε φέτος. Προσπαθούμε να με την απόδοσή μας να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε. Γιατί θεωρώ ότι τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες πορείες όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν αυτό το σύλλογο. Από εκεί και πέρα αυτά είναι λόγια. Πρέπει να κάθε φορά μέσα στο γήπεδο να το δείχνουμε και να παίζουμε με πάθος. Και κάθε φορά για την νίκη, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο αντίπαλος. Πώς είναι το κλίμα τώρα στα αποδυτήρια? Το κλίμα είναι, εντάξει, μεικτά, ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εννοείται ότι θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο με μια νίκη. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που έδωσαν τόσες χιλιάδες του παρόν σήμερα. Και ελπίζω στο επόμενο και σε κάθε παιχνίδι που έρχεται να παίρνουμε την νίκη για αυτούς που μας στηρίζουν. Νομίζω ήταν καλύτερη έτσι, προσέλευση που έχεις ζήσει εσύ ως παίκτης Ομόνιας. Ναι, η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Τα λόγια είναι περιττά, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Και στο επόμενο παιχνίδι θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους και στη συνέχεια συνολικά να γυρίσει η Ομόνια εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.